Οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση επικράτησαν στη σημερινή συνάντηση του διήμερου Αττικού Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο της Σπάφου. Το κυριότερο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, ειδικότερα υπό το φως του διορισμού του Λακτάρ Βραχίμι ως κοινού ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών και του Αραβικού Συνδέσμου για τη Συρία. Του Συμβουλίου προεδρεύει ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάθριν Άστον. Στη διάρκεια των επόμενων 24 ώρων θα διαθέσουμε χρόνο εξετάζοντας και τα όσα συμβαίνουν στη Συρία και άλλα ζητήματα που αφορούν και την Αιγύπτου αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα πάντως να προσθέσω ότι ειδικά για τη Συρία ανησυχούμε πάρα πολύ για τον κόσμο που υποφέρει τόσο. Σύμφωνα με την κυρία Άστον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με τη συνεχιζόμενη βία στη Συρία και έχει καταδικάσει τις συνεχιζόμενες βίαιες επιθέσεις από το καθεστώς της Συρίας, δηλώνοντας ότι όλοι όσοι ευθύνονται για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν. Οποιοδήποτε όπλο χρησιμοποιείται ενάντια στον Συριακό λαό από αυτούς που προσποιούνται πλέον ότι κυβερνούν τη χώρα είναι εξωφρενικό και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι θέλουμε αυτή η βία να σταματήσει και πρέπει να αντιληφθούν οι κυβερνώντες ότι δεν μπορούν να μείνουν πλέον στη θέση τους. Πρέπει να υπάρξει μετάβαση εξουσίας και το είπαμε και στην αντιπολίτευση ότι πρέπει να συστρατευτεί. Οι Υπουργοί Εξωτερικών έθεσαν επιτάπητος στα θέματα του νερού και της εκπαίδευσης ως οριζόντια ζητήματα υψίστης σημασίας. Σύμφωνα με την Κυπρία Υπουργό Εξωτερικών, τόσο το νερό όσο και η εκπαίδευση είναι ζητήματα που επηρεάζουν τη διαμόρφωση και διεξαγωγή της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες. Βεβαίως η Συρία είναι το σημαντικότερο θέμα στην ατζέντα μας, αλλά και τα δύο οριζόντια θέματα είναι πολύ σημαντικά για τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε σε ένα παραγωγικό διάλογο που θα οδηγήσει, γιατί όχι, και σε νέες στρατηγικές. Το σημερινό Συμβούλιο θεωρείται ένα από τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.